4 Απριλίου 2015. Πέρασαν 100 χρόνια. Πολλά. Ίσως τόσο όσο κρατάει ένας αναστενάγοντας στο κομμάτι της ψυχής. Από την μεριά του πατέρα μου, κατάγομαι τον πόνο. Αλλιού πολύ αρχικά και μετά το Σάββατο του Κάρας. Περιοχή όπου το αρμένικο στοιχείο ήταν πάρα πολύ έντονο. Όχι όσον αφορά ανθρώπους, αλλά μνημεία περισσότερο. Και λέω περισσότερο μνημεία γιατί οι Αρμένοι σε τακτά διαστήματα κάθε 30 χρόνια σφαγιάζονταν. Ένας Ιρλανδός συγγραφέας, ο Βίλιαμ Νταρίγκλ, έγραψε ένα ιστορικό ταξιδιωτικό μυθιστόρημα. Ο τίτλος του. Μήπως κύριε Περιφερειάρχα, μιλήσετε εσύ. Ο συγγραφέας λοιπόν αυτός ο Ιρλανδός, ο Βίλιαμ Νταρίγκλ, έγραψε ένα ιστορικό μυθιστόρημα ταξιδιωτικό. Το τίτλος του ήταν «Ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου». Περιέγραφε τον 7ο αιώνα την πορεία ενός ταξιδιώτη που πήγε να δει, να καταγράψει όλα τα μνημεία των Αρμενίων σε εκείνες τις περιοχές που σφαγιάστηκαν. 1000 χρόνια μετά, την ίδια διαδρομή θέλησε να την κάνει πατώντας πάνω σε αυτές τις διαδρομές ένας άλλος. Έψαξε να βρει αυτά που αναφέρονται, αυτά που είχαν καταγραφεί. Και εκείνο που βρήκε ήταν το απόλυτο τίποτα. Είχαν ισοπεδωθεί, είχαν εξαφανιστεί όλα, όλα τα μνημεία. Ένα τεχνιέντος δρομολογούμενο τίποτα για να μην υπάρξει ποτέ επιχείρημα που θα μπορούσε να αναζωπηρώσει τη μνήμη. Όμως το παρελθόν δεν είναι ποτέ, μα ποτέ ακόμα. Όσο μεγαλώνεις, μέσω της πίστης και της γνώσης ψάχνεις τις πιο αντικειμενικές πλευρές των γεγονότων. Γενοκτονία, ναι. Των Ελλήνων του Πόντου, ναι. Των Ασσυρίων, ναι. Οι Έλληνες του Πόντου όμως δεν σφαγιάστηκαν με τόσο ομό και απάνθρωπο τρόπο όσο οι Αρμένοι. Πάνω στους Αρμένιους ξέσπασαν κάθε βίαιο, βάναυσο, βάρβαρο, ένστικτο που είχαν οι νεότεροι. Γιατί, ίσως, γιατί οι Αρμένοι δεν είχαν ένα κράτος, έστω και ως ιδέα να σου προστατεύει. Οι Έλληνες του Πόντου είχαν μια πατρίδα, την Ελλάδα. Όσο και αν ήταν αδύναμη εκείνη την εποχή να προστατεύσει τα απομακρυσμένα τέκνα. Και η επιβεβαίωση αυτών που λέω για το πόσο άγριες ήταν οι σφαγές, πολύ περισσότερο των Αρμενίων, είναι καταγεγραμμένες, υπάρχουν τεκμήρια. Στην Νικοπίδια, μια περιοχή του Πόντου, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Πόντι, υπήρχαν και 3-4 χωριά, ορθόδοξα, αναγνώφανα. Εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Δεν έμεινε τίποτα. Οι δικοί μας παππούδες ζήσαν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ούτε η πιο νοσηρή φαντασία δεν θα μπορούσε από τις διηγήσεις τους, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει έναν συγγραφέα, έναν σκηνοθέτη να μπορέσει να γίνει ταινία. Στην περιοχή της Τραπεζούντας ένα μικρό παιδί, Βοσκός. Έτυχε να γίνει αυτό της μάρτυρας ενός περιστατικού που του στήχησε όλη την υπόλοιπη ζωή. Στάθης Χριστοφορίδης, έτσι λέγω. Λίγα τα γράμματα που ήξερε. Αλλά μεγαλώνοντας, θέλησε να αποδώσει φόρο τιμής και γνώσης για αυτό το περιστατικό που είδε. Ο γιος του εξέδωσε το βιβλίο με δικά του χρήματα και το έκανε, το μετέδωσε και στα αγγλικά. Για ένα και μόνο λόγο. Για να δείξει και να αποδείξει ότι το παρελθόν δεν είναι απόν. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Τα Αρμενοπούλια». Για όσους το ξέρω, για όσους δεν το ξέρω, περιγράφει το μάζεμα 300 και πλέον παιδιών από την Αρμένη Κυπαλική της Τραπεζούντας, ηλικίας 10 ετών και κάπου,
όπου αφού τα ξέρνησαν, τα πίεσαν και τα σφάξαν όλα. Γιατί? Στην διάρκεια των αιώνων και των χρόνων, λέμε ότι οι κοινωνίες μας θέλουμε να είναι, ή ζητούμενο είναι, να είναι πολυπολιτισμικές. Ανοχή στο διαφορετικό. Ανοχή στον άλλο. Ανεξάρτητα και άσχετα με το εάν είναι άλλη φυλή, θρησκεία, εθνότητα, πολιτική άποψη. Η ιστορία αποδεικνύει ότι αυτό είναι μπούρδες. Όποιος λαός με όποιον ποικίλο τρόπο δείχνει ότι είναι λίγο πιο πλούσιος από κάποιον άλλο, κινδυνεύει. Το βλέπουμε και στην εποχή μας. Μην ξεχνάμε ότι στον τόπο που πατάμε, που ζούμε, αναπνέουμε, μεγαλώνουμε, θυμόμαστε, τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε αυτή η ιδέα του αυτοκίνημα των νεότροπων. Από εδώ ξεκίνησε το πραξικόπημα και η επανάσταση εναντίον στην διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ γεννήθηκε αυτή η σατανική ιδέα του μαζικού αφανισμού πληθυσμών. Τότε της Ανατολής, Μικρά Ασία, Κόρκους, Κάφκας και όλες οι περιοχές που γνωρίζουμε. Λίγο αργότερα, Auschwitz, Dachau, Birkenau. Ίσως αυτή η πόλη Θεσσαλονίκη να έχει μία ιερότητα. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Γιατί γέννησε ή δημιούργησε πολλούς μάρτυρες. Εκατομμύρια. Εάν δεν κάνω λάθος, λίγα χρόνια πριν, λίγες, συγγνώμη, μέρες πριν, η Γερμανία αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και ακολούθησε η Αυστρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αποδέχεται ο θήτης κάτι που έχει κάνει. 100 χρόνια μετά και οι Κούρδοι, αυτοί που συμμετείχαν στις σφαγές, εμέσως πλήρη σαφώς δείχνουν μετάλλια. Το μεγαλείο των Αρμενίων είναι το ότι ποτέ δεν απέτησαν το μονοπόλιο στον χρόνο. Οι άνθρωποι χάνονται. Κάποιοι όμως που έχουν γράψει ιστορία παραμένουν για όλους εμάς οδηγοί. Ο Ανδρέας Γάρος είχε γράψει πάρα πολύ σοφά πως θέλει η αρετή και τόλμη η ελευθερία. Οι Αρμένοι και αρετή και τόλμη την έχουν σε περίσσευμα. Πρωτοπόροι στην αναγνώριση του αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Εάν δεν ήσασταν εσείς οι Αρμένοι, ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας θα ήταν ένα κενό, ένα νεκρό γράμμα στο κείμενο του ΟΗΕ.